Arsenal Liverpool. Τι σκέτα είναι αδάριστα. Σιγά ρε φίλε, τι βαράς έτσι. Κάνω προπόνηση να δυναμώσω τα χέρια μου. Και γιατί δεν βάρας τίποτα άλλο να δυναμώσεις. Τι άλλο. Αυτό που θα σου χρειαστεί περισσότερο εδώ που ήρθες. Έλα σε τα λόγια και πιάσε τρία διπλάουζα και γρήγορα. Δεν μου λες ρε φίλε, Arsenal Liverpool, τι να βάλω. Κουράζε τη Liverpool και πιάσε τα ούζα. Καλά μωρέ, πω πω, τι κάνεις έτσι. Ένα, δύο, τρία. Τρία είπες. Διπλά. Ούζα. Τρία. Να την πεις και να είναι κρύα. Τι είπες. Ουχ, λέω κρύα ομάδα η Arsenal. Δεν μου λες ρε φίλε, θα μου πεις τώρα Arsenal Liverpool τι να βάλω. Ράσε την Arsenal και μου κολλάς γιατί δεν είμαι και πολύ στο έτσι. Καλά μωρέ, εντάξει. Πω πω πω. Πολύ ξεφτυλισμένο πράγμα όμως η γυναίκα, συμφωνείς. Ρε σε φίλε, θα μου πεις τώρα Arsenal Liverpool τι να βάλω. Ράσε την Liverpool. Συμφωνείς, πολύ ξεφτυλισμένο πράγμα η γυναίκα. Δηλαδή θα σε πείραζε τώρα άμα δεν συμφωνούσα. Κατάλαβα, περνάς καλά φαίνεται, ε. Να τις κόψεις. Και τι είναι οι γυναίκες για να τις κόψω τσιγάρο, τι λέει ρε. Έχεις δίκιο, δεν κόβονται. Πολύ φουρτουνιασμένο σε βλέπω ρε φίλε. Λοιπόν εγώ θα τη σκοτώσω, ε. Και αυτόν και αυτήν. Αυτά βάρβαρα πράγματα, βάρβαρα πράγματα. Ναι, βάρβαρα, γιατί εγώ την προειδοποίησα. Τζέσικα της είπα, από μένα δεν θα γλιτώσεις εύκολα. Αν της είπες Τζέσικα και δεν σ' άκουσε. Τζέσικα είπες. Ναι, Τζέσικα. Θα σε σημαδέψω της είπα. Και εσένα και αυτόν. Αυτόν, ποιον αυτόν. Που μου την έφαγε. Ωχ, Παναγίτσο. Ναι, αλλά αυτόν όμως δεν τον έχεις προειδοποιήσει. Και. Τι και ρε φίλε. Στην άλλη το πες. Αυτό το φουκαρά όμως δεν του πες τίποτα. Τώρα τα ακούει. Ποιος ακούει. Ποιος άκουσε. Άκουσε κανείς. Κατουργέμαι. Θα πιάσει και να του πεις. Με συγχωρείτε κύριε. Τι κύριε και αηδίες μου λες. Α, είναι κύριος. Σε παρακαλώ. Γιατί τον ξέρεις. Πού να τον ξέρω. Εσύ τον ξέρεις. Όχι, αλλά που θα πάει θα το βρω. Μικρό το νησί. Ξέρεις, κυκλοφοράει με μια φιλέ μπλούζα. Αυτές τις φιλέ τις μαύρες. Ναι, ναι, μαύρη είναι. Ναι. Και μια νεκροκεφαλή επάνω. Στη μέση, ε. Στη μέση. Ποιος με κάρφωσε. Τι είπες. Τίποτα, τι να πω εγώ. Εγώ είμαι πόντιος, θες να σου πω ένα ανεκδοτάκι. Να γελάσουμε. Παναγίτσα μου, τι έπαθα. Στάθη. Τι είναι. Στάθη. Οχ. Αυτό άμα το πλύνω θα φύγει το φάντασμα. Είδες, αυτό είναι φάντασμα, δεν είναι νεκροκεφαλή. Πάρ' το ρε μάνα. Για μια στιγμή. Γιατί μια στιγμή. Δεν μου λες ποιανού είναι αυτό, δικό σου είναι. Ποιο δικό μου, δεν είναι δικό μου. Δικό του είναι, 2000 έδωσε για αυτή την αηδία. Με ρε εσύ μάνα, θέλεις να μείνεις ορφανή από γιο. Λοιπόν από την αρχή ρε δεν μου άρεσε καθόλου, θα πεθάνει. Οχ, παλαμάκια, παραγγελία θέλουν, πες τα με τη μαμά. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Εδώ εσύ να σου κάνω μια μικρή ανάκριση. Τι έγινε ρε Ντένι πάλι. Μπα εδώ είσαι. Όχι έρχομαι. Άσε ήσυχο το παιδί. Το γνωρίζεις. Λογαριασμό θα σου δώσω ρε. Μαλακά μιλά του, μην τον αγριεύεις. Τι θέλεις ρε Ντένι τώρα, δεν χωρίσαμε. Είμαι ελεύθερη να τα φτιάξω με όποιον θέλω. Και τα βγες με αυτόν εδώ. Μάλιστα. Ουχ μάνα βάλε μαύρα και κλάψε. Εγώ όμως σε είχα προειδοποιήσει. Εμένα δεν με είχε προειδοποιήσει κανείς, εγώ δεν ήξερα τίποτα, δεν την ξέρω την κυρία. Ντένι, κοίτα μη μου κάνεις εμένα τον ταΐ και σπάς έτσι. Λοιπόν θα πεθάνει εδώ τώρα μπροστά σου. Γιατί να πεθάνω ρε φίλε. Εγώ δεν την ξέρω την κοπέλα. Εγώ είμαι. Είμαι αλλού εγώ. Πού αλλού. Να εκεί. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα αγάπη μου. Αγάπη μου. Τι έπαθες καλέ. Τρελάθηκες καλά. Τρελάθηκα που έρωτα. Ορίστε εγώ είμαι εδώ. Εντάξει Στάθη. Εντάξει Σταθάκο. Μείνε εκεί. Τζέσικα. Τζέσικα. Με σένα ρε θα τα ξαναπούμε. Τζέσικα. Τζέσικα. Αν ναι, καθείς αμέσως πυρεστάρους και φυλάς. Εγώ πυρεστάρους, εσύ δεν μ' αγκάλιασες πρόδους, τάσουμε να φύγω. Δεν μου λες ρε φίλε, χτες το βράδυ δεν ήσουν με την Τζέσικα στη δισκοτέκ. Όχι, μαζί μου ήτανε. Ναι, μαζί της ήμουν. Και δεν φορούσε εκείνη τη φανέλα με την νεκροκεφαλή. Ναι, αλλά μαζί της. Τι γίνεται εδώ πέρα. Θα γίνει ρε μέσα να. Το βράδυ θα την τραβάς τα κολάδικα και την ημέρα θα την στριμώχεις στον δρόμο. Δεν ήταν κολάδικο κύριε Ντίσκο, ήταν και ήμουνα με την άλλη. Ποια άλλη. Την Τζέσικα θέλει να πει. Με την Τζέσικα. Λέγε ρε με ποια γυναίκα τα έχεις, με την Τζέσικα ή με την κοπέλα από εδώ. Τι πράγμα. Τι πράγμα ρε. Λέγε με ποια γυναίκα τραβιέσαι, λέγε. Εγώ δεν έχω σχέση με γυναίκες. Αλλά με τι έχεις. Καλεχαθήκανε τόσοι άντρες στο νησί. Φέρτε μου ναύτες. Φέρτε μου λοκατζίδες. Φέρτε μου ευζώνους. Να με συγχύσετε πια. Σκασμός! Δεν θέλω ου! Ανακαθείτε! Περάστε μέσα! Εν τι απ' έξω θα περάσω! Μέσα θα περάσω! Να καθίσω κόρη μου! Γιατί έρχομαι από τις κουκουβάουνες με τα πόδια! Καθίστε, καθίστε κυρία μου! Όχι κυρία, Δεσποινής παρακαλώ! Και Παρθένα! Κι εγώ! Τι Παρθένα! Όχι Δεσποινής! Α είπα κι εγώ! Γιατί πού να βρεις Παρθένα τη σήμερον ημέρα! Τα τότε χρόνια εμείς μέναμε! Τι θα πάρετε να σας κεράσω! Καφέ, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, 7-Up. Κάνα τσιμπουκάκι έχετε. Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε. Όχι, γιατί εμείς οι Σμυρνιές που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι. Τι έχετε. Δεν είμαι καλά για την υγεία μου.
Οι γιατροί μου είπαν να προπονούμε για πτώμα. Πρέπει να κάνω εγχείρηση. Τι εγχείρηση? Προστάτη. Πώς? Στο μάτι. Στο μάτι. Τι έχει το μάτι σας? Να δεις πώς το λένε, μωρέ. Μια γάρα. Μια γάρα. Ναι. Μάλιστα καταράκτη. Μάλιστα καταράκτη. Μπράβο, κορί. Μπράβο, και να ήταν μόνο αυτό. Έχετε κι άλλο? Ορχίτιδα. Πώς? Έχω ένα μπόνο εδώ, εδώ κάτι πονάκια. Α, μάλιστα, σαλπιγκίτιδα. Ναι, μπράβο, από αυτή τη ρουφιάνα τη σαλπιγκίτιδα. Αφού να φανταστείτε, ξυπνάω κάθε πρωί με σάλπιγκες, νομίζοντας ότι είμαι στρατιώτης για συσίτιο. Άμα δεν είχα και το ζάχαρο, άντε καλέ. Άντε καλέ, θα ήμουν απερδίκη μια χαρά. Έχετε και ζάχαρο? Πώς? Δεν θυμάμαι. Πόσο μου είπε ο γιατρός? 1 κιλό, 2 κιλά, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Αφού να φανταστείτε, μου είπε ότι άμα δεν κάνω δίαιτα, σε λίγα χρόνια θα γίνω κομπόστα. Έτσι μου είπε. Κακομοίρα μου. Κακομοίρα, κακομοίρα. Τέλος πάντων, μου δίνετε παρακαλώ την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Βεβαίως, την επιστολή βεβαίως. Τσάκω τίτη. Μάλιστα. Άπορη. Άπορη. Πολύ άπορη. Απορώτατη. Αφού απορώ κι εγώ. Το ταμείο μας αυτή τη στιγμή θα σας δώσει 55.000 δραχμές. Να είναι καλά το ταμείο σας. Να είναι καλά το ταμείο σας. Ο Θεός να σας βάλει λεφτά το ταμείο σας. Α, Παναγία μου. Αφορολόγητε κι εκεί. Φυσικά. Θα μας υπογράψετε μια απόδειξη. Θα σας υπογράψω. Μόνο που ξέρετε, δεν ξέρω γράμματα. Με σταυρό. Α, με σταυρό. Θα βάλουμε σταυρό. Α, τι καλά. Δεν μου λέτε ένας φτάνει. Φτάνει. Όχι, γιατί εμείς στις εκλογές τότε βάζαμε 5. Χτύπησες, γιαγιάκα? Νομίζω, γιά μου, ότι από το πέσιμο έπαθα θλάση στα ούρα. Μισό λεπτό να σου πω. Α, το μανάρι μου το γρυζό μου. Πώς ήταν και πώς έγινε. Κάποτε το χτένιζα το μανάρι μου. Τώρα ούτε σαπούνι δεν πιάνει. Σαν τη φαλάκρα του μπάρκουλι έγινε. Πρόλαβα, γίνανε άφαντε. Τι πράγμα? Άφαντε γίνανε, χάθηκαν. Πάει τσάντα σου, γιαγιάκα, πάνε τα λεφτά. Τι λες, μωρέ, κουτί είμαι εγώ. Εδώ τα έχω τα λεφτάκια. Τα λεφτάκια, τα λεφτά. Στην τσάντα τι είχες? Δεν μου κάνετε, κύριε, δεν μου κάνετε. Μα ξέρετε, έχω 3 πτυχία. Έχω και συστάσεις. Ναι, από πτυχία και από συστάσεις άλλο τίποτα. Ξέρετε, μπορώ να κάνω και τον κλητήρα εγώ. Δεν μου κάνεις, άνθρωπε μου, μη με πρίζεις. Ελάτε, ελάτε, τελειώσαμε για σήμερα. Πού πάσαμε, μωρέ μου? Εσύ φύγε, μη σου δαγκώσκαν αυτοί έτσι. Λοιπόν, κύριε, προσλάβα μάλλον, η θέση καλύφθηκε. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, παρακαλώ. Μα δεν είναι η σειρά σου. Σε παρακαλώ, εσύ πήγαινε να μου ετοιμάσεις ένα καφέ βαρύ γλυκό και όχι με 2 φουσκάλες αριστερά και ένα έτσι παξιμαδάκι στην άκρη να τραβάει τα υγρά. Εσείς φύγετε, κύριε, τι περιμένετε, αφού σας είπα, προσλάβα μάλλον. Σας παρακαλώ. Μα, καλά. Α, πού είναι αυτός? Εδώ είναι το γραφείο μου, περάστε έξω, κύριε. Είστε ο διευθυντής? Ναι. Περάστε μέσα και παρακαλώ να ενημερωθώ λεπτομερώς για να αναλάβω τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύνσεως εδώ στην επιχείρηση. Και εσύ να πάω να μου φέρεις το καφέ γρήγορα, διότι θα σας απολύσω. Τι λέει? Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Φέρ' το καφέ. Θα του βάλω μέσα ποτικό φάρμακο. Κάνε ό,τι θες. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει το περιβάλλον. Εδώ μέσα κοντεύετε να πιάσετε κατσαρίδες και αράχνες. Θα κάνω ριζικές αλλαγές. Μάλιστα, μάλιστα. Κάθε μήνα θα μου δίνετε 100.000 δραχμές, ξέχωρα το ΙΚΑ και τα διάφορα επιδόματα. Και κάθε τέλος του χρόνου θα παίρνω και πριν.
Τώρα θα πάρω ένα τσιγάρο. Μα αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ καλός. Εμείς οι δύο θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα είστε ο Απόστολος Αποστόλου. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Οβίδας, πτυχιούχος των οικονομικών και με πολύ μεγάλη πείρα στη διαχείριση των οικονομικών όλων αυτών. Α, πού είσαι, τώρα που θα υπογράψουμε συμβόλαιο, να είσαι σίγουρος ότι μέσα σε 3 μήνες όλοι οι Έλληνες θα τρώνε μακαρόνια λόλα. Και αν δεν τρώνε, μένουν να με χέσεις. Θα το κάνω με μεγάλη ανακούφιση. Ο καφές. Παξιμάδι τέλος. Λοιπόν εσύ μου γουστάρεις και θα σε προωθήσω ποικιλοτρόπος, γιατί είσαι και νόστιμη και πρόθυμη. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε, Μάγδα. Δηλαδή Μαγδαληνή. Θα φάμε καλά. Πήγαινε Μάγδα. Καλά, ντε. Χάρηκα. Κι εγώ. Νοστιμόδης είναι. Πιέσαι τώρα το καφεδάκι σου και πήγαινε στο καλό, γιατί έχουμε και δουλειές. Ποιες δουλειές, μωρέ, ποιες δουλειές. Νομίζω ότι δεν ξέρω ότι εδώ μέσα εσείς όλοι χτυπάτε μύγες. Άσε που άμα σε γυρίσω σε ένα ανάποδα δεν θα πέσει ούτε ένα τάλιρο από την τσέπη σου. Τι είπες, ρε. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Πρόσεξε, γιατί κι εγώ είμαι τρελός. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις πτυχίο, εγώ έχω όμως. Έκανα υπομονή να μην σου πάω κόντρα. Έξω από εδώ. Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ ήρθα να σε σώσω και θα σε σώσω. Το ξέρεις ότι εγώ είδα στον ύπνο μου την Παναγία της Σουμελά που μου είπε τρέξε γρήγορα να σώσεις αυτό το μακαρονά από τον βλάκα που δεν ξέρει τι του γίνεται και πάντα τέσσερα. Και εγώ ήρθα να σε σώσω. Αμέ, εντολή της Παναγίτσας και η τρελή δεν μένει. Εσένα ποιος κέρατά σε άφησε λιτό, ε. Άρπατη! Να πεις να μου δώσουν το εμπόρευμα γιατί θα γίνει εδώ μέσα της κακομήρας. Εγώ είμαι ο Μπούκουλας με το όνομα. Και εκβιασμούς δεν σηκώνω. Και τι σηκώνεις, κύριε Μπούκουλα, τι σηκώνεις. Να σου δίνω το εμπόρευμα και να μην με πληρώνεις. 400.000 μου χρωστάς. Και τι είναι 400.000. 800-500. Αν δεν μου κάνεις άλλους 3 μήνες πίστοση, θα πάρω από άλλο εργοστάσιο εμπόρευμα. Καλά, καλά, να το συζητήσουμε, κύριε Μπούκουλα. Κάθισε, μη θυμώ. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Πέσε γρήγορα τις 400.000, κύριε Μπρόκολα. Μπούκουλας! Τι Μπούκουλας, την Μπρόκολας, το ίδιο θα πληρώσατε. Κατέβαινε γρήγορα γιατί έχουμε και ανάγκες. Εσύ γιατί να κατέβει. Εσύ μιλάς γιατί θα σε απολύσω. Σβήσε και το τσιγάρο. Τώρα μιλάει η Γενική Διεύθυνση εδώ μέσα. Και πού είσαι να δώσεις γρήγορα τα λεφτά, διότι θα γίνει εδώ μέσα της μακαρονάδας στο κάγκελο. Έτσι και ποιος εσύ ρε, ποιος εσύ ρε που θα μας πουλήσει απειλές να πούμε νάκια πάρεις εμπόρευμα, νάκια δεν ξαναπάρεις. Και πρόσεξε μου μιλάς σε μένα γιατί τρελός είμαι και ό,τι θέλω κάνω. Και κάτι πανταξίζει σαν και σένα τους δαγκώνω το λαρί και δεν τους πληρώνω. Τα ακούς και αν δεν με πιστεύεις, διάβασε τούτο. Να το συζητήσουμε, κύριε. Θα τα βρούμε. Δεν έχουμε να βρούμε τίποτα. Εσύ ετοίμασε γρήγορα το μπλοκ των εισπράξεων. Άντε γρήγορα, να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Γιατί θα σας στείλω όλους σπίτια σας. Μα κρατώ μόνο 100.000 μετρητά. Τι να τα κάνουμε ρε τα 100.000, για λιγούριδες σαν και σένα μας πέρασες. Έχω και μπλοκ επιταγών. Από εκεί έπρεπε να αρχίσεις. Φέρε γρήγορα τα μετρητά και υπέγραψε το μπλοκ των επιταγών 300.000. Άντε κάνε γρήγορα μισού τα κόσκα να μάκουλα εδώ μέσα, άντε. Εντάξει κύριε, δεν είπαμε τίποτα. Την απόδειξη. Μόνο που έβαλα αυριανή ημερομηνία. Δεν πειράζει, δεν θα σας βάλουμε τόκους για μια μέρα. Έλατε κύριε Μπούκουλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, μπορείτε να έρχεστε να φέρνετε τα ζυμαρικά μας. Αισθάνομαι πάρα πολύ υποχρεωμένος. Ω, δεν κάνει τίποτα. Άμεστο καλό. Άμεστο καλό. Σε κούφανα έτσι και που είσαι ακόμα. Καλά, είσαι πολύ τυχερός που είμαι στη δουλειά σου. Ας τα κάτω αυτά. Γιατί τα παίρνεις. Τι λες μωρέ, δεν θα πάρω προκαταβολή. Α, ξέχασε να σου πω ότι εκτός από τρελός είμαι κι άφραγκος. Με τα σιδερά της φυλακής είναι για του πλεβέτ. Τσιγάρο. Ναι, ευχαριστώ. Ας δεν καπνίζεις αργότερα. Έχεις δίκιο, μην καπνίζουμε και δυο μαζί και του μανιάσουμε εδώ μέσα. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Πού την πήγες. Εδώ την έχω. Ποια. Την... Ποια να πήγα. Την μηχανή. Ποια μηχανή. Εγώ δεν... Κοιτάξτε, την πήγα μια βόλτα. Ήθελα βέβαια... Με τρομάξτε με τα μπαμ. Ήθελα να την πάω μια βόλτα την κοπέλα γιατί την αγαπώ. Αλλά αυτή είναι από σπίτι, δεν βγαίνει. Δεν έβγαινε και γι' αυτό γυρόφερνα γύρω γύρω από το μαγαζί της. Καταλάβατε. Επειδή επιμένω. Στην κοπέλα επιμένω. Ποια κοπέλα ρε μαγάσα. Τι... Με δουλεύεις τώρα. Όχι. Τη μηχανή που την πήγες. Ποια μηχανή. Τη μηχανή της κοπέλας. Εγώ. Α, κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ δεν τη θέλω με μηχανή την κοπέλα. Εγώ την παίρνω έτσι όπως είναι. Δεν είμαι πρικοθύρα. Σε παρακαλώ. Θα μιλήσει δε. Εγώ τόση ώρα τι κάνω, δεν μιλάω. Μιλάς, αλλά λες άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για τη μηχανή δεν λες τίποτα. Εγώ λέω αυτό που ξέρω. Πού την πήγε. Ναι, ναι. 100. Όχι, δεν είμαστε 100. 2 είμαστε εδώ. 2 δεν είμαστε. Παρακαλώ. Ποιο είναι το δίκτυο. Ποιο δίκτυο. Πόσες ακόμα έχεις κλέψει.
Α, σας παρακαλώ κύριε, κομμένα αυτά τα φύλλα, έτσι. Εγώ δεν είμαι κλεφτρόνη, εγώ ανήκω στην οικογένεια των Δημοπουλέων. Είμαστε πάρα πολύ τιμή με τη διεθνή πατέντα. Η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στο που την έχει. Και εγώ την έχω. Για τη μηχανή. Όχι, την τιμή. Για τιμή ρε, αφού είσαι κλεφτρόνη. Εγώ κλεφτρόνη. Ένας οικονομολόγος παντιού κλεφτρόνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με ξαναπείτε κλεφτρόνη, γιατί εδώ μέσα θα γίνει της ανάκρισης στο κάγκελο. Μα αγαπητέ μου. Έτσι μ' αρέσει, παιδί μου. Αγαπητέ μου. Όλες οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι εναντίον σας. Πολύ ωραία. Και σας ρωτώ, γυροφέρατε χθες το πρωί τη μηχανή έξω από το μαγαζί? Δεν γυρόφερνα τη μηχανή, τη Μαρίνα γυρόφερνα. Μην μπερδεύεις τη Μαρίνα. Τώρα μιλάμε για τη μηχανή. Μα γιατί να μιλάμε για τη μηχανή αφού εγώ γυρόφερνα τη Μαρίνα? Γιατί τη μηχανή έκλεψαν. Έκλεψαν τη μηχανή. Έκλεψαν τη μηχανή της Μαρίνας. Τι λέμε τόση ώρα. Τι λέμε τόση ώρα και εσύ κλωθοκάθεσαι. Έκλεψαν τη μηχανή της αγάπης μου και εσύ κάθεσαι εδώ. Κατήρε, πού είναι η μηχανή. Ναι και πού είναι η μηχανή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, να ψάξεις ρε. Αν δεν τη βρεις τη μηχανή θα σε σκοτώσω, ρε ταχούς. Τη μηχανή της Μαρίνας. Θα τα μασάω αυτά εγώ. Θα βρεις τη μηχανή της Μαρίνας. Γιατί θα σε... Σταμάτα ρε. Σταμάτα. Εγώ κάνω ρε την ανάκριση και εσύ απαντάς. Άκουσες. Εγώ είμαι ανακριτής και εσύ ο ανακριλόμενος. Και σταμάτα γιατί μου την έχεις την δώσει. Άκουσες. Συγγνώμη. Έγινε κάποιο λάθος. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Θα διορθώσω. Ορίστε. Διορθώνω. Τι να κάνω. Κάθισε. Ηρέμησε. Τώρα ρώτησέ μου ό,τι θέλεις. Τι να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Κι όμως ξέρω. Αρχίζω και θυμάμαι. Τους κρατώ στο χέρι. Έλα, έλα, άσε τις παλικαρίες και λέγε τι ξέρεις. Δεν είναι δική σου δουλειά, εγώ είμαι αστυνομικός. Εσύ είσαι αστυνομικός, αλλά εγώ αγαπώ και ξέρω ποιοι σου φρόσανε. Γι' αυτό θα κάνουμε μία συμφωνία με τους δικούς μου όρους. Δεν κάνει συμφωνίες η αστυνομία. Τότε για χαρά. Εντάξει, εντάξει, μου, ακούω τους όρους. Λοιπόν, πήγαινε να μου παραγγείλεις ένα καφεδάκι και δώσε μου και ένα τσιγαράκι που τόση ώρα το ήθελα. Μην τρέμεις, παιδί μου, ήρεμα, δεν χρειάζεται να τρέμεις. Πήγαινε για το καφεδάκι. Άσε ένα βόγκο, πήγαινε παιδί μου, πήγαινε γρήγορα. Γλυκί βραστό! Μάλιστα. Ναι! Τι! Στο εκτελεστικό απόσπασμα αμέσως! Τώρα που φτάνουμε στο χωριό του Κώστα, ποιος θα πάει να πει στη μάνα του ότι σκοτώθηκε ο γιος της? Μη σε νοιάζει βρε, θα της το πω εγώ. Όχι βρε, εσύ, εσύ τα λες απότομα και θα πάθει καμιά καρδιακή προσβολή γυναίκα. Όχι ρε βλάκα, μαλακά θα της το πω, ξέρω, μαλακά. Κώστα του Καρούμπα. Ναι, γεια μου. Είσαι φίλος του Κώστα μου. Εσύ είσαι η μάνα του. Ναι, γεια μου. Πες μου τι κάνει. Είναι καλά. Εκεί που είναι τώρα είναι καλά. Πολύ καλά. Ποιος είναι, βρε γυναίκα? Ένας φίλος του παιδιού μας φέρνει νέα. Τι κάνει ο γιος μας, είναι καλά? Εκεί που είναι τώρα είναι καλά. Πολύ καλά. Πες μου τι κάνει. Πότε θα έρθει. Στάσου, ρε γυναίκα. Να τρατάραμε το παλικάρι πρώτα. Ναι, να με τρατάρετε γιατί εγώ είμαι έτοιμος. Γεννέ ο παλικάρι ο γιος σας. Να τον βλέπατε πώς πολεμούσε. Σαν θεριό, Θεριό ανήμερο. Αφού να φανταστείτε μια μέρα εκεί που είμαστε στο χαράκομα, ο εχθρός μας έχει πλησιάσει. Μας ρίχνει μπαμ, μπαμ, μπαμ. Του ρίχνουμε μπουμ, μπουμ, μπουμ. Μας ρίχνουν οβίδες. Πα, 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 πα. Ο γιος σας πολεμούσε σαν λιοντάρι. Ένδοξα, πα, 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 πα. Σε μια στιγμή μας ρίχνουν και τα κανόνια. Πα, 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 πα. Κάτι έπρεπε να γίνει. Έχουμε λουφάξει όλοι. Σηκώνεται ο γιος σας. Μας βλέπει και τι του περνάει από το μυαλό. Τι? Ένα βλήμα τόσο. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να τον προετοιμάσω λίγο. Ξέρετε, ο Στάθης μου αντιδρά περίεργα με τις απρόοπτες επισκέψεις. Σε όλα αντιδρά περίεργα. Τώρα όμως όπου να είναι θα έρθει. Σας παρακαλώ, δεν βιαζόμαστε. Με την ησυχία του. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε άνθω στην αμμουδιά, ούτε άνθω στην αμμουδιά.
έχετε για βρυσούλες, λογίβουν αραχούλες. Έχετε για βρυσούλες, λογίβουν αραχούλες. Μάνα, διώξε την ύφη, αλλιώς πέφτω από το μπαλκόνι. Χριστός και μάτρος. Μην αστασιάζεις λιγικά. Τι θα να κάνεις, αγόρι μου, τρελάθηκες. Ναι, τρελάθηκα. Ποιος ξέρει τι μου βάλει, μου ξανακουβάλισες, λοιπόν, διώξτη ή αυτοκτονώ. Μα πώς θα τη διώξω, αφού δεν την είδες ακόμα. Σάμπος, δεν ξέρω τον κούστο σου. Σίγουρα θα είναι καμία που ξέφυγε από το θεραπευτήριο ο Άγιος Παντελεήμονας. Διώξτη, μάνα, αλλιώς θα πέσω. Όχι, όχι, αγόρι μου, μην πέσεις. Φύγετε, φύγετε, σας παρακαλώ, θα κρεμοτσακιστεί ο γιος μου. Πάμε να φύγουμε, αφού δεν μας θέλει. Εγώ δεν φεύγω αν δεν με δει. Δεν θέλω να σε δω. Δεν θέλω να χαλάσω το οπτικό μου πεδίο. Φύγε από το σπίτι μου, μη σου πω καμιά κουβέντα. Πώς του μιλάς, μωρέ, έτσι του κοριτσιού. Έτσι μη μιλάς, γιατί θα πέσω, έτσι. Φύγε από το σπίτι μου, καλό κουμάς θα είσαι εσύ. Άρε μάνα, όλες του σκηνού και του παλουκιού μου κουβαλάς εδώ μέσα. Πρόσεξε πώς μιλάς. Το κορίτσι είναι από σπίτι. Και αν είναι να με κάνεις ρεζίλη συνεχώς, καλύτερα να γκρέμω τσακιστή για να ησυχάσω. Εσύ το λες αυτό, ρε μάνα, τότε θα πέσω. Όχι, όχι, βρε παιδάκι, με έλα μέσα να τη δεις. Δεν θέλω να τη δω. Έλα, βρε κορίτσι μου, έλα να σε δει. Δεν θέλω να τη δω. Ορίστε, δες με. Κάπου την έχω ακούσει αυτή τη φωνή. Μαρίνα, Μαρίνα, να. Παναγιά, βοήθεια, θα τσακιστεί. Αχ, ρε σημάνα, τι μου έκανες με τις νύφες που μου κουβαλούσες. Κρατήσου, αγόρι μου. Αχ, ρε σημαρινάκι, θα με φάει για σένα το μαύρο χρόνος. Μην με πιάνεις από την γραβάτα. Γιατί, αγάπη μου. Γιατί θα μου πεταχτούν τα μάτια έξω. Αγάπη μου. Αχ, Μαρινάκι μου, για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που η Μαρίνα έφαγε χορτάρι και μου πες αγαπώ. Την αγαπάει ο τρελός. Θα του γράψω και το μαγαζί. Πώς βρέθηκες εδώ, ρε Μαρινάκι? Η κοπέλα είναι που σε περίμενε στο σαλόνι. Όχι, ρε Θεέ, γιατί δεν μου το έλεγες πιο μπροστά, ρε μάνα. Μην με λυκοβάλλεστε, ένα στρώμα, γρήγορα ένα στρώμα. Δεν μπορώ, μανούλα με, δεν μπορώ. Σύρεφε, ρε πυροσβεστικό. Πώς θα ξεκρεμαστώ τώρα εγώ από εδώ? Δώστε τα χέρια σου, εγώ είμαι εδώ. Κύριε Στάθη, μη φοβάστε, πέστε, είναι μαλακά. Πέσε. Τι λέει ο να πέσω. Πού να πέσω, άμα πέσω θα με μαζεύουν με το κουταλάκι. Αχ, Μαρινάκι μου, θα σε δω στον παράδεισο. Κρατήσω, αγόρι μου. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Κρατήσω, αγάπη μου. Δεν αντέχω άλλο, πέφτω. Πέφτω, δεν αντέχω άλλο. Μα τι γίνεται, αντί να πέφτω σηκώνομαι. Καλέ, ποιος σου είμαι, ο Σούπερ Γκούφι είμαι. Στο ταμείο, κύριε. Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανένα αργυλέ να καπνίσει τώρα. Τι συμβαίνει, κύριε? Γιατί τι συμβαίνει, θα απαντήσεις καμιά φορά, άνθρωπέ μου. Να περιμένετε, κύριε. Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι εδώ το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω. Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι. Εντάξει, καλά, κάνε τη δουλειά. Έλα. Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Από την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους. Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα μου, λέει, στα χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν στο φέρα. Γελάει ο μαλάκας, ρε. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, μωρέ, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα να ακούω το καμάκι που έκανε εσύ στη Μέρη. Τελειώνω, κύριε, τελειώνω. Σ' αφήνω, ρε Σοφία, γιατί εδώ έχω ένα ενοχλητικό. Α, όχι και ενοχλητικό, όχι και ενοχλητικό, μη χεστούμε εδώ μέσα, έτσι. Δώσ' το χαρτί. Όχι δώστο, όχι δώστο, δώστε το στο πληθυντικό, κύριε. Δώστε μου το χαρτί να τελειώνουμε. Πάρτε το, κύριε. Σγουρός. Ευστάθιος Σγουρός. Εσύ είστε? Ναι, γιατί δεν μοιάζω, δηλαδή. Όρεξη έχετε. Είχα. Τώρα δεν έχω, μου την έσπασες. Πού είσαι, να ξυρίσεις το μουστάκι. Γιατί? Είναι ο Φερετζές του Πούστη. Αναστασιάδης, Βαρβέρης, Γεωργιάδης, Ρόδος, Θεοδόρου, Ιακώβου. Εδώ έπρεπε να σας είχα γραμμένο. Και δεν έχεις. Και να δω και στις άλλες καρτέλες. Σγουρός είπατε. Μάλιστα, Ευστάθιος. Δεν είναι δυνατόν. Είστε σίγουρος ότι δεν εισπράξατε την επιστροφή? Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της πουτάνας, έτσι. Πώς εκφράζεται έτσι, κύριε? Τι πώς εκφράζομαι, να πάτε να μου φάτε 15.000.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας έχω γραμμένο πουθενά. Πήγαινε στον κύριο. Ωραία, δώστε μου το χαρτί. Πάρτο. Και πού είσαι να ξυρίσεις το μουστάκι, είπαμε, έτσι. Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε. Ο κύριος. Δεν διαβάζεις, γράμματα μέσα. Θα το πληρώσετε όλα τα ποσόν είσαι δώσεις. Μην μου λες, τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το... Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή. Μπράβο, αυτό είναι. Σγουρός λέγεστε. Σγουρός, μάλιστα. Κι είστε εσείς ο ίδιος. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εντάξει, κύριε, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ? Έβαλα μέσον. Ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει? Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο? Για να κάνουμε χαβαλέ, για να βρείτε το χαρτί μου. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω. Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε σε ερχόμενα. Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη? Κοιτάξτε πρώτα εσείς. Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά. Σγουρός. Μάλιστα, σγουρός. Αθανάσιος. Όχι, Ευστάθιος πρέπει να λέει. Δεν υπάρχετε, κύριε. Δεν σας έχω γραμμένο. Για περάστε δίπλα στην κυρία. Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Εδώ πέρα, κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για σας. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιγο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη μέρα. Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά. Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουκούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον ένα στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί, γιατί σε κουκούνισα. Φοβέρα θέλατε κουφάλες. Ωραίο αυτό. Πόσο έχει? 450, αλλά δεν χωράς. Νόστιμο αυτό. Ναι, πολύ νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο. Πόσο κάνει? 1450, αλλά δεν έχουμε νούμερα για μπουλντόζες. Πολλά λες. Πολλά λες. Πολλά λες. Και αυτό ωραίο είναι. Ναι, πολύ ωραίο, αλλά μην το κοιτάς, δεν σου μπαίνει με τίποτα αυτό. Μεγάλα νούμερα δεν έχετε. Πού να τα βρούμε, δεν ξέραμε ότι θα εξυπηρετήσουμε και βιτιοφόρα. Ωραίο αυτό το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο έχει αυτό? 1450. Αλλά χωράει μόνο μισό σου κόλλος μέσα. Δεν τρέπεσαι, βρε. Πώς μιλάς, δε έχεις τις πελάτησες, παλιοχτικιάρι. Κοίταξε να δεις, κυρά μου, μας έχεις πρίξει μια ώρα. Πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο. Κοίταξε να δεις, είμαι και λίγο νευρικός εγώ. Βρε, δεν είσαι νευρικός. Τρελός είσαι. Σιγά, μη φυσάς, μη φυσάς, γιατί θα πέσω. Άλλη μου καθείς, βρε. Θεία, έχει κι άλλο! Σκάσει σώμα. Ορίστε. Στην υγειά σας. Υγιένατε. Στο κεφαλάκι σου, Ανούλα μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να τον δω πρώτα, καλέ μαμά, και αν μ' αρέσει, τότε ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Μωρό, και ο Θεός θα το βάλει και εμείς θα το βάλουμε. Καρπερί μόνο να είναι, Θοδόρα μου. Καρπερί! Σωστή κουνέλα είναι το χρυσό μου. Εμένα μοιάζει. Ήρθε! Ήρθε! Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μη με ενοχλείς κανείς, έχω σοβαρή δουλειά στο δωμάτιό. Η σοβαρή δουλειά δεν είναι στο δωμάτιό σου, είναι μέσα στο σαλόνι. Έχω την ύφη μέσα και περιμένει. Πρέπει να κάνεις μωρά στα αυτιά. Κάτσε ρε μάνα, επειδή είμαστε άνεργοι πρέπει να γίνουμε να πούμε πολύτεκνοι για να βρούμε δουλειά. Σε παρακαλώ, τι τις θέλεις τις νύφες εδώ μέσα. Εγώ αγόρι μου δουλεύω για το καλό σου. Σε παρακαλώ, έλα μέσα να τη δεις. Πρέπει να βρεις δουλειά, Στάθη. Πρέπει να σε δω τακτοποιημένο εγώ. Αχ, μωρέ μάνα. Αχ, ρε μάνα, καλά να ρίξω μια ματιά. Μην τρως τα ρίχια σου, παιδί μου. Μην τα τρως, μωρή, θα σε δει ο γαμπρός και θα χάσει πάσα ήδη μέρα. Ωχ, ρε μάνα, αυτή δεν είναι για τα κιλά μου. Είναι για τα κιλά του Μπουζίδη. Ναι, αλλά αυτή θα σου κάνει μωρά, πολλά μωρά και θα έχεις μάτσο τα μόρια. Φας και λαμάτσο, δράκο. Καλά, ρε μάνα, πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Όπου να είναι, έρχεται ο γαμπρός.
Μην τρως τα νύχια σου, παιδί μου. Έχει αγωνία το καημένο, αλλά και ο Στάθης έχει αγωνία να τη δει. Είναι όμορφο, θεία. Κούκλος. Σωστός κούκλος. Φίλοι Ρωμαίοι! Φίλοι Ρωμαίοι! Απ' τα σεπόλια είναι οι άνθρωποι. Φίλοι σεπολιώτες! Ρε Σιμάνα, σαν άσπρος ελέφαντας είναι. Φίλοι σεπολιώτες! Νιώθω μια περίεργη μέσα μου ανακατοσούρα που τα βλέπω τούμπα. Άνω τούμπα. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, μη με ξεματιάζεις εσύ. Αχ, αχ, βλέπω το πρόσωπο στον και τον στο πρόσωπο. Όσε ζωνία! Ανούλα τι λέτε! Μη μου το χαλάς, αυτή δεν είναι η Ανούλα, είναι το Παχύσαρχο. Χριστός και Παναγιά. Το σπονδυλωτών, είναι αυτή που λέει, είναι το σύνθημα των αυτιών, είναι το σύνθημα της Οτίκηδας, είναι το σύνθημα βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι, βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι. Είμαι τρελός, είμαι καλά, είναι ο δημάρχος που όλο ανεβαίνει και ρίχνει την αλλαγή. Μόλι δεν την ρίχνεις την αλλαγή, ζήτω η αλλαγή, ρε μάνα. Εδώ και τώρα απαλλαγή. Τρελάθηκε Στάθη. Όχι, δεν τρελάθηκα εγώ. Ο Ζάιτς τρελάθηκε που δεν θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό. Ζήτω ένα Στόπουλος. Τι ωραία μου τα λέει. Ζήτω το βουβάλι της Θράκης. Το Αιγαίο είναι, ήταν και θα είναι ελληνικό. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Εδώ είναι τρελάδικο. Μακάρι, μακάρι οι τρελοί. Μακάρι οι παλαβοί που έχουν το ηλιοβασίλεμα δικό τους. Μα δεν μου αρέσει, τον αγαπώ. Να, θα μου το πληρώσετε αυτό τρελή. Θα μου το πληρώσετε! Εσένα θέλω! Εσένα γουστάρω! Εσύ μου την έδωσες κονδύλο! Με κονδύλο! Αχ, κι εγώ! Ρε, φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Αχ, στα καλά! Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αχ και βαχ. Κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508. Στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6500. Κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638-4722. Αυτόματες κατσαρόλες. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχιση. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες ρε Στάθη. Γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε. Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Πίλα. Γραφείο κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήστε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση Αναστάσεως, το φέρετρο επιστρέπεται. Κουλαμακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα, μωρέ, Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη. Τι αγαθός ρε κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την καρσέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο. Κυριάκος της κούλας είμαι μόνο εγώ. Μην να κατεβαίνω και στο γήπεδο για να μου φωνάζω από τις κερκίδες. Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Ε όχι, δεν πειράζει. Κυρίες και κύριοι σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά αχ και βαχ. Κουλαμακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κουλαμακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Τι λέω μαλάκας τώρα. Κουλαμακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος.